Την ώρα είναι μαζί μας στο στούντιο η κυρία Ιουλία Χοβρίνα Κομνηνός, αν τα λέω σωστά. Ναι. Κυρία Κομνηνού, καλώς ορίσατε, σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας καταρχάς. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, θα μου πείτε λίγα λόγια για την καταγωγή σας και το πόσο καιρό είστε στην Κύπρο. Παρακαλώ. Γεννήθηκα στην Σοβιετική Ένωση, αλλά μένω στην Κύπρο, είναι μόνιμος κατοικός στην Κύπρο από 1994. Πολλά χρόνια. Πολλά χρόνια. Η οικογένεια μας προέρχεται από την Κωνσταντινόπολη, περίοδου Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Επειδή η Κύπρος δεν έγινε τυχαία ο τόπος στον οποίο έχω αφορέσει το περισσότερο μέρος της προσωπικής, επαγγελματικής και τώρα πολιτικής ζωής μου. Ναι. Σπούδασα σε διαφορετικά πανεπιστήμια στα τέσσερα. Στην Μόσχα. Τι σπουδάσατε, αν επιτρέπετε? Στην Μόσχα, οικονομία και διπλωματία και πολιτική. Στην Manchester University σπούδασα διεθνής οικονομία. Στο Λονδίνο, treasury management, δεν ξέρω πώς είναι, ναι, στην ελληνική γλώσσα. Και στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου γλώσσα, ελληνική γλώσσα. Άρχισα να μάθω την γλώσσα όταν δημιουργήθηκα το κόμμα μου. 2021. Εντάξει. Θέλω τώρα, έχει σχέση το κόμμα το οποίο έχετε ιδρύσει, κυρία Κομνηνού, πώς το λέμε, δεν έχει σχέση με το κόμμα που ιδρύθηκε στη Λέμεσο ή αυτό είναι? Είναι ενωμένο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα Κύπρου. Ναι. Ναι, η διεύθυνση της είναι στη Λέμεσο. Στη Λέμεσο. Και γιατί θέλετε να γίνετε πρόεδρος? Γιατί πρώτα απ' όλα θέλω να συμβάλλω προσωπικά στην κοινωνία και στην εξήλυση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και δεύτερο, υπάρχουν πολλά προβλήματα στην Κύπρο που μένουν άλυτα εδώ και πολλά χρόνια, αλλά να βρούμε λύση πρέπει να έχουμε εξουσία. Δεν μπορούμε να το κάνουμε σαν κοινωνικοί πολίτες. Και για αυτό το λόγο έχω λογική στην περπάτημα μου, στις δραστηριότητες μου. Πρώτα δημιουργήθηκα το κόμμα, γιατί το κόμμα είναι η κίνηση των ανθρώπων που έχουν κοινά συμφέροντα και ιδεολογία. Σωστό. Και μετά πρέπει να έχουμε διαμάχη για εξουσία, για να έχουμε προσήγηση στους πρόσβαση στα μυστικά που έχει μόνο η κυβέρνηση, και με αυτές τις πληροφορίες μπορούμε να λύνουμε τα προβλήματα που έχουμε. Σε λίγα λόγια, εξουσία. Ναι, αλλά εμείς δεν έχουμε αντιληφθεί να έχει πολλά μυστικά η Κυπριακή Δημοκρατία. Δηλαδή, είναι ένα καθεστώς το οποίο υποθέτουμε λειτουργεί με διαφάνεια. Εσείς λέτε ότι θέλετε να μπείτε στα άδυτα. Τώρα δεν ξέρω, δεν θα καταλάβετε αυτή τη λέξη. Ναι, υπάρχει οι πληροφορίες που δεν ξέρουμε εμείς μόνο από μέσα μαζικής ενημερώσης. Υπάρχουν και τα συμφωνία που δεν μπορούμε να διαβάσουμε. Και πρέπει να το ξέρουμε αν κάνουμε κάποιες πράξεις. Αλλά δεν είναι αυτό το η λέξη κλειδί. Η μυστηρία δεν, ναι, είναι η λέξη κλειδί. Θέλω κάτι άλλο, κυρία Κομνηνού. Επειδή, ναι, μας λέτε το κόμμα σας, υποθέτουμε ότι έχετε συνεργάτες, έτσι? Βέβαια. Σας είχαμε δει στην πρώτη σας δήλωση όταν υποβάλατε την υποψηφιότητά σας, ναι, και εγώ έχω σημειώσει, αν θέλετε, από εκείνη τη δήλωση δύο πράγματα. Το πρώτο που ήταν μια εξαγγελία ότι εγώ δεν θέλω να απολαμβάνω το μισό του Προέδρου, θα τον δώσω σε φιλανθρωπικούς σκοπούς. Καλά το θυμάμαι, έτσι? Ναι. Και το δεύτερο όμως, κράτησα κάτι που έχει να κάνει με την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, κάτι το οποίο αφήσατε μία ασάφεια, και θέλω να σας ρωτήσω και για το πρόβλημα που έχουμε εδώ στην Κύπρο, το οποίο γνωρίζετε, έτσι? Ναι, γνωρίζω. Παρακαλώ, θέλω τις θέσεις, ναι, σας. Πρώτο. Επί της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, ναι, και επί της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. Σα βάλουμε σε μία σειρά. Παρακαλώ. Πρώτο. Η μυθό της Προεδρίας, γιατί είπε αυτό, γιατί νομίζω ότι
δεν είναι δουλειά, είναι αποστολή. Ναι, η εντάξει. Ναι. Και, δεύτερο, και οι άλλοι ανθυποψήφοι σας δεν μας λένε ότι είναι δουλειά. Θέλουν και αυτοί να προσφέρουν, να βοηθήσουν τον τόπο ναι, προς το καλύτερο. Δεν είναι breaking news. Ναι, τώρα. Ναι. Δεύτερο, Ουκρανία και Ρωσία. Ρωσία. Νομίζω ότι πρώτα απ' όλα είναι μεγάλη τραγωδία και είναι καταστροφή της διπλωματίας. Δεν υπάρχει νικητής της ενοπλής σύγκρουσης, γιατί χάνουν όλοι και οι νικητής και οι ιτημένοι. Για αυτό το λόγο, εγώ υποστηρίζω ειρήνη και υποστηρίζω διπλωματικές λύσεις του προβλήματος. Του ρωσο-ουκρανικού εννοείται. Και ρωσο-ουκρανικό. Είναι ναι. καταστροφή της διπλωματίας. Ναι. Γιατί είμαστε η Σοβιετική Ένωση πάρα πολλά χρόνια και τώρα υπάρχει ένοπλη σύγκρουση. Δεν υπάρχει διπλωματία, δεν υπάρχει συζήτηση. Το δεύτερο νομίζω ήταν... δεν θυμάμαι τώρα. Ναι. Σας παρακαλώ για, να... Όχι, αυτό που σας ρώτησα το δεύτερο είναι για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει αυτός ο τόπος, που έχουμε μία τουρκική εισβολή από το 1974 που κατέχεται η μισή μας πατρίδα και θέλω να μας πείτε την άποψή σας γι' αυτό. Πρέπει να βρούμε λύση χρησιμοποιώντας διάλογος, χρησιμοποιώντας διπλωματικές σχέσεις, αλλά χωρίς μεσολάβηση από κάτω τρίτο μέρος. Και νομίζω ότι η διάλογος, η προσέγγιση πρέπει να είναι σταδιακή. Και η διάλογος μεταξύ των δύο κοινοτήτων πρέπει να είναι χωρίς μεσολάβηση. Α, να γίνει απευθείας. Ναι. Κυρία Κομνηνού, σήμερα, μάλλον χθες έκανε μια δήλωση ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών, ο Σεργέι Λαυρόφ, εμφανιζόμενος περίπου δυσαρεστημένος από τη στάση την οποία τήρησε η Κύπρος, η Ελλάδα και η Ιταλία. Περίπου είπε ότι τις παρέσυραν αυτές τις χώρες η Ευρωπαϊκή Ένωση και υιοθέτησαν την Αμερικανική πολιτική. Πώς το σχολιάζετε αυτό? Την έχετε ακούσει αυτή τη δήλωση του κ. Ναι, Λαυρόφ? Μπορώ, έχω σχόλιο. Ναι. Κατά την γνώμη μου, ναι. η Κύπρος έχει αυτή την πολιτική μπροστά της Ρωσίας, γιατί η Κύπρος είναι μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και πρέπει... να ακολουθεί την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν δεν είναι, νομίζω θα έχει διαφορετική κατάσταση μεταξύ των δύο κρατών. Ναι. Θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Η δικιά σας υποψηφιότητα απευθύνεται κυρίως προς τους Ρώσους πολίτες ή και πολιτογραφηθέντες που ζουν στην Κύπρο ή έχει να κάνει με τον κυπριακό λαό ευρύτερα, κυρία Κομνηνού? Ευρύτερα και δεν κάνω διάκριση. Δεν κάνετε διάκριση. Ναι. Και η κυπριακή ταυτότητα δεν κάνει διάκριση. Σωστό. Σωστό. Ναι. Ρωτάει όμως μία τηλεθεάτρια, η κυρία Χριστίνα από τη Λευκοσία. Λέει, παρακολουθώ τη φιλοξενούμενη σας, η οποία δεν μιλά πολύ καλά την ελληνική. Πώς θέλει να μας κυβερνήσει, λέει η κυρία Κομνηνού, αφού δεν μιλά καλά την ελληνική? Άρχισα να μαθαίνω την ελληνική γλώσσα μόνο όταν ιδρύθηκα το κόμμα μου. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει 2021. Και θέλω να απαντήσω ότι η λάση που κάνω εγώ γλωσσική στην γλώσσα είναι τα λάση μου και θα διορθώσω με το χρόνο. Πρέπει να έχω χρόνο. Σωστό, σωστό. Είναι πιο σημαντικό να μην κάνω λάση ως πολιτική. Παρά πολιτικές. Στη γλώσσα. Παρά στη γλώσσα. Γλώσσα σα μάσω. Σα απαντάω εγώ για, για τα λάση που κάνω εγώ στην ναι. γλώσσα. Αλλά για τα λάση που κάνουν πολιτικές απαντάει ο λαός. Σωστό. Ακόμη μία ερώτηση. Ο κύριος Κρις Μ. λέει από την Πάφο. Λέει, έχει ομάδα, έχει υπουργικό συμβούλιο η υποψήφια που έχετε στο στούντιο τώρα, κύριε Παρούτη? Ναι. Έχω. Πρώτα απ' όλα έχω καταστικό και καταστατικό, καταστατικό του κόμματος. Ναι, αλλά δεν είναι το κόμμα που θα μας κυβερνήσει. Θα πρέπει να έχετε μια ομάδα εσείς, κυρία Κομνηνού. Βέβαια, έχω το ομάδα. Ναι. Ναι, 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 βέβαια έχω. Αυτή την ερώτηση νομίζω είναι γιατί δεν είμαστε, δεν
έχουμε εμπρόσωπο στην Βουλή, αλλά δεν είχαμε χρόνο να πάρουμε μέρος στις βουλευτικές εκλογές. Γιατί είμαστε το νέο κόμμα. Ναι. Αλλά πιο σημαντικό είναι ότι το κόμμα μας είναι νέα πολιτική δύναμη στην πολιτική σκηνή της Κύπρου. Καινούργιες ιδέες και νέο προσέγγιση, πρόσβαση. Προσήγηση. Όπως ποιες ιδέες, παρακαλώ. Για παράδειγμα, οικονομικά. Ναι. Θέλουμε να επιστρέψουμε κυπριακή λίρα. Επιστροφή κυπριακή της... λίρα. Κυπριακή λίρα, ναι. Γιατί, θα εξηγήσω. Να εξηγήσετε. Ναι. Γιατί με αυτό το τρόπο επιστρέψει και έλεγχος της δημοσιονομικής, νομισματικής και πιστωτικής πολιτικής της Κύπρου. Πρώτο αυτό. Δεύτερο, με κυπριακή λίρα μπορούμε να εξάλληψουμε πλησορισμός. Η κατανομή της εργασίας... Μα, εντάξει, ναι. Τώρα μπαίνουμε σε οικονομικά θέματα, τα έχετε σπουδάσει, ναι. Αλλά όταν αυτό... ο πληθωρισμός είναι εισαγόμενος, πώς θα τον προστατεύσουμε με την κυπριακή λίρα, κυρία? Θα εξηγήσω. Euro, ναι. Και... Ευρώ. Ευρώ, ναι. Ευρώ και η Ευρωπαϊκή Ένωση μας οδηγεί στο από βιομηχάνηση και από καλλιεργία. Εμείς δεν έχουμε έλεγχος από την χώρα... εξαγώγησης, είμαστε τώρα χώρα εισαγώγησης. Ναι. Και τώρα δεν έχουμε ούτε κατανομή της εργασίας, ούτε πολλή λειτουργικότητα, ούτε, δεν υπάρχει ταχύτητα του χρήματος. Αυτό θέλουμε να επιστρέψουμε και να βάλουμε στην οικονομία. Και αυτό μπορούμε να το κάνουμε μόνο έχοντας κυπριακή λίρα πίσω. Μήπως θέλετε να βγούμε και από την Ευρωπαϊκή Ένωση? Δεν απαραίτητα. Αλλά δεν αποκλείω. Δεν το αποκλείεται αυτό, ε. Mm-hmm. Ρωτάει ένας άλλος τηλεθεατής. Η κυρία Κομνηνός, λέει, θα προσελκύσει και Ρώσους επιχειρηματίες στην Κύπρο αφού κατάγεται από τη Ρωσία. Δεν κάνω διάκριση μεταξύ τους εθνότητας. Ναι, βέβαια, θέλουμε. Αλλά τι δεν θέλουμε? Δεν θέλουμε οικονομική μετανάστευση, γιατί νομίζω δημογραφική κρίση που υπάρχει στην Κύπρο δεν είναι καλό. Είναι η φιλελεύθερη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης μας το κάνει. Αλλά δεν κάνω καθόλου διάκριση μεταξύ αυτούς που έχουν μόνιμη δικαιώματα να μένουν στην Κύπρο. Ρωτάει η κυρία Κατερίνα, λέει, ρωτήστε την υποψήφια πρόεδρο, αυτά που επαγγέλλετε, που μας λέτε τώρα, ισχύουν και στη Ρωσία ή δεν έχει καμιά σχέση? Δεν καταλαβαίνετε την ερώτηση. Δεν καταλαβαίνετε την ερώτηση. Εντάξει, τώρα μας λέτε από ό,τι αντελήφθηκα για την μεταναστευτική πολιτική και τις δημογραφικές επιπτώσεις, έτσι? Ναι, ναι, ναι. Αυτά που λέτε ισχύουν και στη Ρωσία ή δεν έχει καμία σχέση αυτό? Ισχύει στη Ρωσία, αλλά δεν έχει σχέσεις με την Κύπρο, γιατί η Ρωσία δεν είναι μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μπορεί να διαχειρίζει δημογραφική πολιτική. Εμείς δεν έχουμε έλεγχο της δημογραφικής πολιτικής στην Κύπρο, γιατί πρέπει να ακολουθούμε την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι. Το κόμμα σας, κυρία Κομνηνός, έχει κάποια σχέση με την ρωσική πρεσβεία, δηλαδή ήταν σε γνώση της ρωσικής πρεσβείας στη Λευκωσία η ίδρυση του και η λειτουργία? Όχι, του? Όχι, όχι, καμία. Όχι, καθόλου, έτσι. Καμία σχέση. Επειδή υπάρχουν ερωτήματα τηλεθεατών, γι' αυτό τα θέτω. Λοιπόν, εάν εκλεγείτε, καταρχάς πιστεύετε ότι θα εκλεγείτε? Ναι, πρέπει. Το πιστεύετε αυτό? Είμαι σίγουρη ότι έχω πιθανότητα να εκλέγουμε. Ναι, μα κανένα κόμμα δεν σας υποστηρίζει, κυρία Κομνηνός. Αλλά έχω υποστήριξη από τον κόσμο. Από τον κόσμο, απλό κόσμο. Το νιώθετε αυτό όταν κυκλοφορείτε έξω, βλέπετε ότι σας υποστηρίζουν, ότι εστερνίζονται, υιοθετούν τις απόψεις σας? Είναι η εμπειρία της ζωής μου. Εντάξει. Λοιπόν, εάν εκλεγείτε, τι θα κάνετε την επόμενη μέρα?
πέραν από το να μην πείτε, μάλλον από το να πείτε ότι εγώ δεν θα πληρώνομαι, όπως άλλους υποψηφίους που θέλουν να πληρώνονται για την υπηρεσία τους στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Πρώτο απ' όλα, θέλω κάποιες μέρες να βλέπω στην πραγματικότητα πώς είναι η κατάσταση εσωτερικά και εξωτερικά. Μετά ναι. Θέλω την ανάλυση της κατάστασης γρήγορα και θα πάρω όπου πρέπει αποφάσεις να πραγματοποιώ το πρόγραμμα που έχετε εξαγγείλει. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, εμείς θα σας ευχηθούμε κάθε επιτυχία. Είπαμε ότι είναι αναφέρετο δημοκρατικό σας δικαίωμα να διεκδικήσετε την Προεδρία της Δημοκρατίας. Σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία. Ευχαριστώ. Στην προσπάθειά σας. Και χαρήκαμε πολύ που σας είχαμε εδώ στο στούντιο, γιατί από αυτό το στούντιο έχουν παρελάσει όλοι οι υποψήφοι. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Αυτό είναι η σωστή δημοκρατία. Και εγώ αυτό είπα. Αυτό είπα και στην αρχή. Ναι. Ότι το κάνουμε ως υποχρέωση στη δημοκρατία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ καλή επιτυχία. Ευχαριστώ.